Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω στο ετήσιο συνέδριό σας, το οποίο με την πάροδο των χρόνων έχει καταστεί σημείο αναφοράς για τις οικονομικές εξελίξεις. Ιδίως στις μέρες μας, μέρες μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αυτό το συνέδριο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού είναι ίσως μία από τις λίγες ευκαιρίες που μας δίνονται να διεξάγουμε έναν ανοιχτό, ειλικρινή και επικοδομητικό προγραμματικό διάλογο, όχι μόνο πάνω στις αιτίες και στους υπαίτιους της κρίσης, αλλά και πάνω στις αναγκαίες τομές και στις αναγκαίες αλλαγές πολιτικής, ώστε να υπερβούμε αυτή την κρίση. Θέλω λοιπόν προκαταβολικά να σας εκμυστηρευτώ ότι δεν ήρθα για να σας μιλήσω πολύ για το παρελθόν, ούτε προκειμένου να σκιαμαχήσω για το παρόν. Για το παρόν θα αναφερθώ μόνο συνοπτικά, μόνο και μόνο διότι διαμορφώνει το υπονομευμένο εκείνο έδαφος της οικονομικής ερήμου, πάνω στο οποίο θα αναγκαστεί να πορευτεί η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα πρώτα βήματά της. Είμαι όμως σήμερα ανάμεσά σας κυρίως να μιλήσω για το μέλλον. Για το δύσκολο, αλλά γεμάτο ελπίδα, αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αισιοδοξία αύριο. Έτσι εμείς θέλουμε να βλέπουμε το αύριο, ακόμα και αν ορισμένες φορές μας αποκαλούν υπεραισιόδοξους. Είμαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση και την πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας, για να σας εκθέσω τις ορίζουσες της κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία, διότι εμείς, όπως λέει ο ποιητής, δεν πορευόμαστε στο πουθενά για ένα μέλλον που ήταν χθες. Αυτό το αφήνουμε να το κάνει η συγκυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Το κάνουν καλά Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν στην κρίση, σήμερα παρουσιάζονται ως οι σωτήρες μας από την κρίση. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε επεξεργαστεί ένα εθνικό σχέδιο για την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, με το οποίο φιλοδοξούμε να αντικαταστήσουμε τα μνημόνια της λιτότητας που βυθίζουν εδώ και 3 χρόνια τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό γράφομαι της ευκαιρίας και της παρουσίας μου στο συνέδριό σας, προκειμένου να απευθυνθώ σε όλες τις υγιείς, επιχειρηματικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και να καταθέσω μία ανοιχτή και ειλικρινή πρόσκληση για συστράτευση. Τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μας υπερβαίνουν. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή και ειλικρινής για συστράτευση στον αγώνα για τη βήμα προς βήμα ανασυγκρότηση της πατρίδας μας, αλλά και για συνεργασία, προκειμένου άμεσα να αναχαιτήσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε ανθρωπιστική κρίση. Διότι κανείς από εμάς σήμερα σε αυτή την αίθουσα δεν μπορεί να είναι ευδιάθετος όταν ξυπνάμε την πρωτοσέλιδη είδηση ότι για μία ακόμη φορά είχαμε έναν θάνατο ενός μικρού παιδιού από αναθυμιάσεις, διότι δεν είχε ρεύμα στο σπίτι του, η οικογένεια στην οποία διαβιούσε δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει το ρεύμα για να μπορέσει να διασταθεί. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα χρειάζεται συστράτευση και συνεργασία. Συστράτευση και συνεργασία στη βάση σταθερών, απλών και ξεκάθαρων κανόνων και αμοιβαίων δεσμεύσεων. Στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας που θα απαντά ξεκάθαρα στο υπαρξιακό δίλημα της πατρίδας μας, στα υπαρξιακά διλήμματα της πατρίδας μας, που είναι λιτότητα ή ανάπτυξη, ύφεση ή παραγωγική ανασυγκρότηση. Και λέω υπαρξιακά, διότι είναι διλήμματα που αν δεν απαντηθούν με αποφασιστικό τρόπο, αυτό που απειλείται δεν είναι μια πρόσκαιρη επιδείνωση των οικονομικών δικτών,
αλλά η ίδια η δυνατότητα της χώρας να βρίσκεται με αξιοπρέπεια και αυτονομία στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση ανάπτυξης, λέμε εμείς, και όχι ύφεσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και όχι διαρκούς λιτότητας, μπορούμε να βρούμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσονται τα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Εμείς λοιπόν σας καλούμε να επενδύσετε στην ανάπτυξη, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην καινοτομία, στην ποιότητα, δημιουργώντας σταθερές θέσεις εργασίας σε ψηλής εξειδίκευσης και αξιοπρεπών και δίκαιων αμοιβών. Με σεβασμό όμως την εργατική, περιβαλλοντική και φορολογική νομοθεσία. Και από την πλευρά μας δεσμευόμαστε για την άμεση προώθηση τριών βασικών προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος πρώτον. Για ένα απλό, διαφανές, κυρίως σταθερό, που δεν θα αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας και φορολογίας για τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Για μια αντιγραφειοκρατική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, απαλλαγμένη από το πελατειακό κράτος του παρελθόντος, αποκεντρωμένη και φιλική προς τον πολίτη και την παραγωγική ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Απογαλακτισμένη από την κομματική εξάρτηση, το ρουσφέτη και την αναξιοκρατία που είναι χαρακτηριστικά του χθες που μας οδήγησαν στην κρίση και κάποιοι ευθύνονται για αυτά. Κάποια κόμματα κυβέρνησαν με αυτή την πηξίδα και συνεχίζουν να κυβερνούν σήμερα θεωρώντας ότι μπορεί να είναι οι ίδιοι που θα τα διορθώσουν. Και ως η δέσμευσή μας τρίτη και σημαντική εξίσου για το άνοιγμα των αγορών από τα καρτέλ της διαπλοκής με μια σύγχρονη αντιολιγοπωλιακή νομοθεσία και μια πραγματικά ανεξάρτητη, διακυβευμένευτη, πλήρως λειτουργική και θεσμικά ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διότι στην Ελλάδα την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν την εκτοπίζει το κράτος, όπως λέει ο κυρίαρχος αστικός μύθος και η δημόσια παρέμβαση, κυρίως την εκτοπίζουν τα καρτέλ της διαπλοκής, τα οποία λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτου προστατευτισμού από το πολιτικό κατεστημένο, τα οποία ανέμονται τα αναπτυξιακά κονδύλια, τα οποία νοθεύουν τους κανόνες της αγοράς και αποτρέπουν τις παραγωγικές πρωτοβουλίες. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω το εξής. Η δική μας οικονομική πολιτική έχει στο επίκεντρο την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης αγοράς. Έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε συνεπώς συνθήκες κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Σας λένε πολλές φορές και εμείς σας λέμε, μα η αριστερά θα φορολογεί τα κέρδη σας. Είναι αλήθεια αυτό. Η αριστερά θα φορολογεί τα κέρδη σας, αλλά για να φορολογηθούν τα κέρδη σας πρέπει να έχετε κέρδη. Με την Τρόικα και το Μνημόνιο που φορολογεί πάνω στην παραγωγή, που δημιουργεί συνθήκες ασφιχτικές στη ρευστότητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν κέρδη. Σας θέτουμε λοιπόν το δίλημα ευθέως. Τι προτιμάτε? Να έχετε κέρδη και υψηλή φορολογία ή να μην έχετε κέρδη? Αυτό είναι ένα δίλημα στο οποίο και εσείς πρέπει να απαντήσετε. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε συνθήκες κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, σκοπεύουμε να κλείσουμε κάθε παράθυρο νόμιμης φοροαποφυγής και να άρουμε όποια άλλη διακριτική μεταχείριση συνιστά φορολογική και μικροοικονομική στρέβλωση. Θα είμαστε αρρωγοί προς τους πραγματικούς επενδυτές, αλλά αμήλικτοι με αυτούς που εμείς ονομάζουμε αεριτζίδες, τους μεταπράτες, τους μεσάζοντες που έχουν κυριαρχήσει σήμερα και τους επιχειρηματίες της παρασιτικής διαπλοκής. Με όλους εκείνους που πλούτησαν
και εξακολουθούν να πλουτίζουν στις μέρες της κρίσης σε συνεργασία με μέρος του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος που ευθύνεται για την κρίση. Για μας, φίλες και φίλοι, η όλη του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρη. Ο δημόσιος, ο κοινωνικός και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας θα συνυπάρχουν με διακριτή και συμπληρωματική λειτουργία. Θα συμπράττουν και θα συναναπτύσσονται. Στη νέα αυτή σύμπραξη κράτους αγορών κοινωνίας, η κοινωνία θέτει τους κανόνες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με βάση τις ανάγκες, με βάση τις δυνατότητες και τις δημοκρατικές της επιλογές. Το κράτος σχεδιάζει με διαδικασίες αποκεντρωμένου δημοκρατικού προγραμματισμού, στηρίζει με δημόσιες πολιτικές και συντονίζει επιτελικά και με σχέδιο τις δράσεις των φορέων της κοινωνίας. Ο δημόσιος τομέας της οικονομίας λειτουργεί με διαφάνεια, με δημόσια λογοδοσία, αυστηρότητα στην χρήση των πόρων και με κοινωνικό έλεγχο. Ο ιδιωτικός τομέας, τέλος, αναπτύσσει τη δράση του εντός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που οφείλει να έχει. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου που οραματιζόμαστε, αρχές που κατά τη γνώμη μας υπηρετούν ένα νέο κοινωνικό και δημόσιο ήθος. Είναι οι αφετηρίες της αναγκαίας ρήξης με το παρελθόν. Εισάγουν ως βασικούς πυλώνες συνεργατικές μορφές της οικονομίας και αναπτυξιακές συμπράξεις με ξένο κεφάλαιο και φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνουμε την επιλεκτική προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με σκοπό την σταδιακή δημιουργία ελληνικής τεχνογνωσίας. Κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση απεγνωσμένα προσπαθεί να στήσει στα πόδια του το περίφημο success story για την οικονομική πολιτική της. Δεν τα καταφέρνει όμως, γιατί η πραγματικότητα είναι αδύρυτη. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει ψεύτικη ζωή μέσα στην αληθινή, για να αντιστρέψω ένα γνωστό αφορισμό του Τεοντόρα Τόρνο. Είναι και ότι εκτός από την πραγματικότητα προσκρούει πλέον και στους πιο έγκυρους εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς που μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας. Πριν από λίγες μέρες ήταν στη χώρα μας ο επικεφαλής του ΟΣΑ, ο κ. Γκουρία. Μας μίλησε για παράταση της ύφεσης το 2014. Εκτιμά κοντά στη μισή μονάδα. Από την άλλη, ο ίδιος ο θεσμικός οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό ΚΕΠΕ, προβλέπει στασιμότητα το 2014. Χαρακτηριστικά προβλέπει μεγέθυνση του ΑΕΠ 0,004% με αυξημένη όμως ανεργία στο 29,3%, και αυτό μόνο υπό την αισιόδοξη προϋπόθεση ότι δεν θα ληφθούν μέσα στο 2014 νέα μέτρα. Διαφορετικά, η ύφεση θα παραταθεί και το 2014. Από την άλλη, το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν προσφέρεται ως ιστορία επιτυχίας, ως success story, αλλά αντίθετα είναι, επιτρέψτε μου, το απόλυτο disaster story του μνημονίου. Αν και υπήρξε το πρόσχημα για την μνημονιακή περιπέτεια το χρέος, να θυμάστε, στην οποία η κυβέρνηση Παπανδρέου έσπρεπε στην Ελλάδα το 2010, όχι μόνο δεν αποκλιμακώθηκε, αλλά αντίθετα έχει εκτοξευθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ και ως απόλυτο μέγεθος από το 2010 ως σήμερα. Ο ΟΣΑ προβλέπει πως το 2020 το χρέος θα είναι δυσθεώρητο, μη βιώσιμο, αλλά και μη διαχειρίσιμο στο επίπεδο του 157% του ΑΕΠ. Σας θυμίζω ότι μπήκαμε στην κρίση
επειδή ήμασταν πάνω από 120. Δεν θα είναι όμως σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν κάποιοι θεωρούν υπερβολικές αυτές τις εκτιμήσεις, στο 124% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το πρόγραμμα του μνημονίου. Και γι' αυτό ο ΟΣΑ ζητά την απομείωση της ονομαστικής αξίας του ως προοπτική λύσης και διεξόδου. Ζητά το λεγόμενο Official Sector Involvement, OSI. Το επανέλαβε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Άγχελ Γκουρία μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Και είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως σε αντίθεση με την κυβέρνηση και την Τρόικα, ο ΟΣΑ προβλέπει για το 2014 αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ από 176,6% το 2013 στο 181,3%. Αλλά εκτός από τον ΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει στην έκθεση Fiscal Monitor του περασμένου Οκτωβρίου την ανάγκη διαγραφής μέρους της αξίας του δημόσιου χρέους ώστε το 2020 να προσεγγίσει το 124% του ΑΕΠ. Το ίδιο ακριβώς υπογραμμίζει και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεση Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013, το οποίο επιπλέον υπογραμμίζει πως είναι αναγκαία μια οργανωμένη διαγραφή μέρους του χρέους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Σας ανέφερα τρεις οργανισμούς ουδέτερους, αντικειμενικούς. Δεν σας καταθέτω εδώ τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα εγώ να σας επισημάνω ότι παρότι με αυτούς τους τρεις οργανισμούς συμφωνούμε ως προς τις εκτιμήσεις, έχουμε δύο σημαντικές διαφορές από τις προτάσεις τους σε σχέση με το χρέος. Πρώτον, εμείς συνδέουμε την αποπληρωμή του υπόλοιπου χρέους, μετά την αναγκαία διαγραφή δηλαδή, με αυτό που ονομάζουμε ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή, να αποπληρώνουμε τόσο όσο μας επιτρέπουν οι θετικοί ρυθμοί της οικονομίας. Και δεύτερον, εμείς θέτουμε ως αναγκαία συνθήκη την άμεση κατάργηση της λιτότητας και την αναδιανομή εισοδημάτων και πλούτου στο πλαίσιο αυτού του εθνικού σχεδίου που σας είπα πιο πριν για την αναπτυξιακή παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου που έχουμε υπεξεργαστεί. Διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι έχουμε μηδέν χρέος, αλλά συνεχίζαμε στις πολιτικές της λιτότητας που προκαλούν την ύφεση, θα το δημιουργούσαμε και θα ήμασταν αναξιόπιστοι. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν σε θετική πλευρά, ότι δεν υπάρχει ανάκαμψη και ότι όποιος success story και αν επιχείρησε να οικοδομήσει η κυβέρνηση δεν είχε διάρκεια μεγαλύτερη της μιας ημέρας. Η κυβέρνηση και η Τρόικα βεβαίως μαζί. Μια Τρόικα η οποία ψάχνει τρόπο να αποδείξει στους Ευρωπαίους πολίτες πως η λιτότητα αποδίδει στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν δαντζωθεί από την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και πλέον αυτό εμφανίζεται ως πρωτογενούς πλεονάσμα ψεύδους και υποκρισίες και ως ανίδα σωτηρίας για ορισμένους. Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι το πρωτογενές πλεονάσμα είναι ένας στόχος πρέπει από μόνοι μας να έχουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Όχι ένας στόχος όμως για τον οποίο θα μας αναγκάσουν κάποιοι τρίτοι να θέσουμε σε μια τόσο σκληρή δοκιμασία τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας και να καταστρέψουμε τις υποδομές της κοινωνικής και της παραγωγικής της χώρας. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι διαρκείς περικοπές δαπανών, απαξίωση των δομών, των κοινωνικών, αλλεπάλληλες μειώσεις στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Σήμερα απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την επισήμανση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής,
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι βιώσιμο με τη σημερινή πολιτική της λιτότητας. Μιας πολιτικής που παρόλα αυτά συνεχίζει να παρουσιάζεται ως μονόδρομος για του λόγου και αληθές. Σήμερα το απόγευμα ξεκινάει στη Βουλή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2014. Για τον τέταρτο στη σειρά, ελπίζουμε και τελευταίο, μνημονιακό προϋπολογισμό. Πρόκειται για έναν συμφωνημένα εικονικό προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό για λίγο, γιατί θα αναθεωρηθεί σύντομα, και έναν προϋπολογισμό με ουρά, διότι σέρνει πίσω του και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2014-2017. Έναν προϋπολογισμό που παρόλο που κρύβει νέα μέτρα που αφορούν την γνωστή διαφορά εκτίμησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Τρόικα του δημοσιονομικού κενού για το 2014 που συμφωνημένα το βάλαν στην άκρη, όχι όμως για να το κρύψουνε, θα εμφανιστεί στην πορεία, γι' αυτό και λέμε ότι θα έρθουν νέα μέτρα. Ένας προϋπολογισμός λοιπόν που παρόλο που κρύβει το δημοσιονομικό κενό, εν τούτης επιβάλλει νέα σκληρή προσαρμογή 5 επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά σε μια παρατεταμένη και συσσωρευμένη προσαρμογή πολλών χρόνων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι με την ψήφιση του προϋπολογισμού της λιτότητας ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Μόλις λίγους μήνες μετά ήρθε μόνο 40,93 με 9,5 δισευρώ επιπλέον μέτρα. Σήμερα δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να συγκρίνουμε μεταξύ τους αυτούς τους δύο προϋπολογισμούς του 2014 και του 2013. Γιατί? Διότι η λιτότητα, όπως σας είπα πιο πριν, λειτουργεί σωρευτικά. Και η συσσόρευσή της λειτουργεί καταστροφικά για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτά τα 9,5 δις μέτρα που πάρθηκαν το 2013, ώστε η κυβέρνηση να περηφανεύεται και να φαντασιώνεται πρωτογενές πλεόνασμα σήμερα, είναι ακριβώς αυτά που έχουν δημιουργήσει το δημοσιονομικό κενό για το οποίο ορίζουν και το οποίο θα βρούμε μπροστά μας 6 μήνες αργότερα. Το δημοσιονομικό κενό είναι αποτέλεσμα της λιτότητας και της ύφεσης των μνημονίων. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο. Και αυτός ο φαύλος κύκλος θα συνεχίζεται διαρκώς αν δεν προβούμε σε δραστική παρέμβαση. Θα διαιωνίζεται καταστρέφοντας την παραγωγική βάση της χώρας. Η εσωτερική υποκρίση που κατεδάφισε μισθούς και συντάξεις έδωσε τις κυτάλες ιδιωτικοποίησης και αυτές με τη σειρά τους την εκποίηση φιλέτων και δημόσιων επιχειρήσεων, σειρά θα πάρουν η άλωση των τραπεζών με δραματικές συνέπειες στην παραγωγή βάση της χώρας, με δραματικές συνέπειες στις βιομηχανίες. Όλο αυτό είναι ο φαύλος κύκλος που πρέπει να σταματήσουμε. Και βεβαίως η δημιουργία των προβλημάτων, η δημιουργία του προβλήματος εντός και εκτός Ελλάδας δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της λύσης. Και ακόμα και αν κάποιος σήμερα με κατηγορήσει ως Κασάνδρα, ως μάντη κακών, και ότι δεν πρόκειται πράγματι να υπάρξει νέα μέτρα, διότι για κάποιο λόγο, πολιτικό φαντάζομαι, η Τρόικα θα αποφασίσει να κρύψει κάτω από το χαλί το δημοσιονομικό κενό. Ας το υιοθετήσω αυτό ως σκέψη. Μα νέα μέτρα θα υπάρξουν όχι το 2014, φίλες και φίλοι. Θα υπάρξουν το 2013. Αμέσως μετά την ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού. Θα είναι το φόρος ακινήτων και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ως υλοποίηση των προαπαιτουμένων. Και κοιτάξτε εδώ οξύμορο, φορολογικό νομοσχέδιο για τον επόμενο χρόνο που εντάσσεται στον προϋπολογισμό αλλά ψηφίζεται μετά τον προϋπολογισμό. Αλλά αυτά είναι από τα ευθράπολα που συμβαίνουν μονάχα στην ελληνική πραγματικότητα. Θα είναι λοιπόν ο φόρος ακινήτων που θα ψηφιστεί μετά τον προϋπολογισμό. Θα είναι η απελευθέρωση των απολύσεων σε μια χώρα που στενάζει από την ανεργία. Θα είναι οι πληστηριασμοί των ακινήτων. Και επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, εδώ
να πω δύο κουβέντες πιο αναλυτικές για το μείζον θέμα της επικαιρότητας, αλλά και το μείζον θέμα της οικονομίας. Το θέμα των πληστηριασμών και της προστασίας, της άρσης προστασίας της πρώτης κατοικίας, δεν λύνεται ούτε με συσκέψεις, ούτε με παρακλήσεις, ούτε με λεονταρισμούς εκ του ασφαλούς προς την Τρόικα. Οι πληστηριασμοί είναι βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Και τα κόκκινα δάνεια βεβαίως μια διαρκής τροχοπέδη για τις ίδιες τις τράπεζες. Και επειδή όσο η κυβέρνηση παίζει αυτό το γνώριμο πια σε εμάς παιχνιδάκι της δίθεν διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων εν υπόθηκον ημί βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για να μεταβιβαστεί και να φύγει από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και να πάει σε επιχειρήσεις έξω από τη χώρα, σε μεγάλα funds που στόχο μοναδικό έχουν την κερδοσκοπία. Εμείς κουρούμε τον πόδο του κινδύνου και θέτουμε το πρόβλημα στην ουσία του. Η ουσία είναι ότι αν αφήσουμε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταβίβαση και τίτλοποιηθούν οι δανειακές αυτές απαιτήσεις και μεταφερθούν σε οργανισμούς με τους οποίους κανείς δεν μπορεί να έχει κανέναν έλεγχο, καμία διαπραγμάτευση, τότε το κακό θα έχει συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να θέσουμε το πραγματικό πρόβλημα και να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη και άμεση λύση. Και λύση δεν μπορεί παρά να είναι η νομοθετική πρωτοβουλία άμεσα, ώστε να απαγορευτεί η μεταβίβαση των δανείων από τις ελληνικές τράπεζες στα κερδοσκοπικά funds. Και ταυτόχρονα βεβαίως να δοθεί και παράταση στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επεξεργάστηκε και καταθέτει σε δημόσια συζήτηση αλλά και στη Βουλή τροπολογία ασπίδα προστασίας των πολιτών από την κερδοσκοπική επίθεση που ετοιμάζονται να κάνουν τα διεθνή κερδοσκοπικά κοράκια στην πρώτη κατοικία των Ελλήνων πολιτών. Τροπολογία αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την προθεσμία της αναστολής των πληστηριασμών που πρέπει να παραταθεί, κάτι για το οποίο ακούω να μιλάνε ολοένα και περισσότεροι βουλευτές της συμπολίτευσης. Και το δεύτερο απαγορεύει απολύτως την άμεση ή έμεση μεταβίβαση δανείων και αλληλόχρονων λογαριασμών που συνήθισαν μεταξύ Ελλήνων πολιτών ή μόνιμων κατοίκων Ελλάδας και νομίμως λειτουργούντος στην Ελλάδα τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τρίτους, καθώς και η έγκριση κάθε είδους απαιτήσεων που προκύπτουν εξ αυτού. Καθαρά πράγματα. Καθαρές λύσεις και συγκεκριμένες. Και εδώ ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του και ας σταματήσει το κρυφτούλι με την Τρόικα. Η Βουλή, είναι η δική μας άποψη, δεν πρέπει να αφήσει απροστάτευτους τους αδύναμους πολίτες. Οφείλει σήμερα να τους προστατεύσει από τους τοκογλύφους και από τους διεθνείς κερδοσκόπους που κεροφυλαχτούν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια και κεροφυλαχτούν προκειμένου να θησαυρίσουν από το δράμα ενός ολόκληρου λαού. Υπήρχε εκεί η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έχει φτάσει σε ένα τέρμα και η παραμονή της πλέον στην εξουσία είναι απειλή για τον τόπο. Απειλεί την ανώτατη εκπαίδευση με αργό θάνατο, απειλεί τον πολυδιαφημισμένο ως το φορέα που δήθεν έλειπε από τον τόπο για την εξοικονόμηση πόνων στην υγεία και λειτουργεί μόλις από το 2012, τον νεοποίη δηλαδή, με ξαφνικό θάνατο. Απειλεί το φυσικό πλούτο της χώρας με εκποίηση,
όχι αξιοποίηση, προσέξτε, εκποίηση. Ένα από τα καλύτερα φιλέτα της Μεσογείου, τον Αστέρα της Βουλιαγμένης και τη Χερσόνησο Μικρό Καβούρι. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει με καθαρότητα τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υγιή και παραγωγική ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία, όπως είπα νωρίτερα, εμείς στηρίζουμε, και από την άλλη πλευρά τους μαυραγωρείται στο δημόσιο πλούτο και του φυσικού κάλους στον τόπο μας, στους οποίους οφείλουμε όλοι να είμαστε απέναντι. Απειλούμε, όπως σας είπα πριν, την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών. Απειλούμε ομαδικές απολύσεις ακόμα και όσους σήμερα καταφέρνουν να εργάζονται. Απειλεί όλο ένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού με τη φτώχεια και τη στέρηση. Κυρίως όμως η μεγάλη απειλή είναι ότι θα παραδώσει στην επόμενη κυβέρνηση μια οικονομία, μια παραγωγική βάση, μια Ελλάδα σε αποσύνθεση και σε απόγνωση. Και γι' αυτό η ανασυγκρότηση αυτού του τόπου από την έρημο του μνημονίου δεν είναι η υπόθεση ενός μόνο κόμματος. Δεν είναι η υπόθεση μίας μόνο κυβέρνησης. Είναι η υπόθεση όλου του λαού και κυρίως όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων του τόπου. Καμία χώρα δεν ανοικοδομήθηκε μετά από πόλεμο, και οι συνέπειες που ζούμε είναι συνέπειες πολέμου. Καμία χώρα δεν ανοικοδομήθηκε μετά από πόλεμο χωρίς τη συστράτευση και τη συμβολή του λαού και των παραγωγικών δυνάμεων, χωρίς την υπομονή και την επιμονή σύσσωμης κοινωνίας. Το 2014 θα είναι έτος μηδέν για την ανασυγκρότηση της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να καταθέσουμε σήμερα κάποιες σκέψεις και προτάσεις για να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος και προβληματισμός. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα εγγυάται τόσο τη συντεταγμένη και κοινωνικά δίκαιη έξω από την κρίση, όσο και την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Είναι πρόγραμμα με τρεις αμοιβαία ενισχυόμενους πυλώνες που συναρμόζουν το Εθνικό Σχέδιο για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ανασυγκρότηση του τόπου, με το οποίο, όπως σας είπα, σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο. Ο πρώτος πυλώνας είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό θα το πετύχουμε όχι εξαθλιώνοντας τους φτωχούς, όχι φορολογώντας αυτούς που δεν έχουν να δώσουν τίποτα παραπάνω, αλλά θα το πετύχουμε με αύξηση των δημοσίων εσόδων από δύο κύριες πηγές. Πρώτον, από τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος έτσι ώστε να φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα και ο μεγάλος πλούτος και να περιοριστούν η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Δεύτερον, από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, όπως και των πλαστών εικονικών τιμολογίων, σας υπενθυμίζω ότι με βάση τις αναλύσεις της Επιτροπής Διαφάνειας της ανεξάρτητης αυτής της επιτροπής, της οποίας προείσταται ένας συντηρητικός πολιτικός, ο κ. Σούρλας, εκτιμούν ότι ετησίως χάνουμε από το λαθρεμπόριο καυσίμων τσιγάρων και πλαστών εικονικών τιμολογίων 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί μπορούν χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ή άλλες χώρες να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ καταφέρει? Ξέρω μήπως τι γίνανε αν έχουμε εισπράξει έστω και ένα ευρώ από την περίφημη λίστα Λαγκάρτ? Ξέρετε μήπως αν έχει γίνει έλεγχος στις πάνω από 6.000 εξωχώριες εταιρείες και τι έχει εισπραχθεί? Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα πολιτικής βούλησης και όχι αδυναμίας τεχνικής. Έχουμε στόχο να αναδιοργανώσουμε τις δημόσιες δαπάνες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα την ανθρωπιστική κρίση. Να θέσουμε υπό δημόσιο υγειονομικό έλεγχο όλες τις τράπεζες που ανακεφαλοποιούνται με δανεικό δημόσιο χρήμα.
Εμείς θέλουμε τις τράπεζες υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο προς όφελος πραγματικής οικονομίας. Για να παρέχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις και στήριξη στα νοικοκυριά. Μόνο έτσι το τραπεζικό σύστημα θα τεθεί στην υπηρεσία της ανάπτυξης του τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε νέα συσάχθεια, δηλαδή κούρεμα στις οφειλές των δανειοληπτών, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και η καταναλωτική τους ικανότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμο να μείνουν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, ώστε η λύση να γίνει με μια ισομερή κατανομή των βαρών στο κράτος, στο δανειολήπτη και στην τράπεζα. Ιδάλλως θα ζήσουμε τραγωδίες το επόμενο διάστημα. Έχουμε στόχο να τονώσουμε την εσωτερική ζήτηση στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την αναπτυξιακή παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Σταματάμε την ελεύθερη πτώση των μισθών, των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, αυτή είναι ίσως η μόνη δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Και ξέρετε, είναι μια δέσμευση που έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα η επαναφορά του μισθού και των εργασιακών σχέσεων όμως στο καθεστώς το προμνημονιακό. Διότι αποσκοπεί αυτή η πρωτοβουλία στην αποκατάσταση του αισθήματος οικονομικής ασφάλειας στο μέσο πολίτη, να ξέρει ο κόσμος τι του ξημερώνει, αλλά κυρίως αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργού ζήτησης, της κατανάλωσης, διότι μόνο έτσι μπορεί να πάρει μπρος ξανά η κοινωνία, η οικονομία. Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματός μας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να υψώσουμε αμέσως ασπίδα προστασίας στους πιο ευάλωτους. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να πηγαίνουν παιδιά και να λιποθυμούν στα σχολιά μας από την πείνα. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας να υπάρχουν νοικοκυριά δίχως ρεύμα το 2013-2014. Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης οικονομίας. Εγγράφεται στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, θα ικανοποιεί την εσωτερική ζήτηση και θα δημιουργεί καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία, με αξιοπρεπώς αμοιβόμενη και σταθερή εργασία μακριά από τις πρακτικές του παρελθόντος που βύθισαν την Ελλάδα στην κρίση. Αφετηρία της ανασυγκρότησης της παραγωγικής διαδικασίας είναι η στρατηγική επιλογή εξωστρεφών των νέων της οικονομίας, που αναδεικνύουν τα πιο ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη διεθνή αγορά. Είναι επίσης η στρατηγική ενίσχυση μιας ανταγωνιστικής, εγχώριας βιομηχανίας υποκατάστασης σταδιακά των εισαγωγών, όπου αυτό είναι δυνατόν. Οι συνέπειες της κρίσης στην Ευρωζώνη και την ελληνική οικονομία επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για την διατήρηση και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής που έχει απομείνει, αλλά και για την καινοτομική τεχνολογική ανασυγκρότηση των βιομηχανικών παραγωγικών δομών. Κακά τα ψέματα. Χωρίς εθνική βιομηχανία δεν μπορεί να νοηθεί ελληνική οικονομία που να μπορεί να σταθεί στα πόδια της στο ανταγωνιστικό διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν σχέδιο για την αναγκαία αναδιοργάνωση του θεσμικού υπόβαθρου της αναπτυξιακής διαδικασίας. Όλοι οι αναπτυξιακοί θεσμοί του παρελθόντος, από τους εξειδικευμένους οργανισμούς τύπου ΕΟΜΕΧ μέχρι τις τράπεζες ειδικού σκοπού, όπως η ΕΤΒΑ, η Αγροτική Τράπεζα, έχουν διαλυθεί. Άρα στερούμαστε εργαλείο. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία. Χρειαζόμαστε νέους θεσμούς. Τη βασική υποδομή αναπτυξιακών θεσμών θα συναρθρώσουν ένα νέο χωροταξικό συμβούλιο με δυνατότητες σχεδιασμού, συντονισμού και αδειοδοτήσεων σε επίμαχα. Θα συναρθρώσουν δίκτυα εξειδικευμένων Ινστιτούτων σε πληθώρα τομέων όπως περιβάλλον, ενέργεια, αγροτική οικονομία.
και κυρίως τράπεζες, νέες τράπεζες ειδικού σκοπού, δημόσιες ή συνεδριστικές, που θα παρέχουν την αναγκαία ρευστότητα στη μεσαία επιχείρηση για να μπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητές της. Οι νέες αναπτυξιακές δυνατότητες θα προκύψουν από συντεταγμένες παρεμβάσεις στους παραγωγικούς τομείς, στη γεωργία και στη μεταποίηση. Δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες παραγωγικής αναβάθμισης. Προέχει η στροφή σε νέα ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ανάπτυξη μικρών και ευέλικτων όργων υποδομών που αρμόζουν στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας. Συγκεκριμένα παραδείγματα βελτίωσης του εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος, τα οποία στοιχειολογώ από τα 5 παραγωγικά συμπλέγματα του εθνικού σχεδίου μας για την ανασυγκρότηση, είναι ο ποιοτικός και θεματικός εναλλακτικός τουρισμός, η ελληνική διατροφή, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Επιτρέψτε μου να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για να ξεκινήσει ο διάλογός μας. Παράδειγμα πρώτο. Η Ελλάδα θα μπορούσε με στοχευμένη προσπάθεια και λίγους πόρους να γίνει βασικός ευρωπαϊκός πόλος στην αγροτοδιατροφική έρευνα και παραγωγή. Το κράτος θα είναι αρρωγός σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα, όπως και στην απορρόφηση των προϊόντων εντός της χώρας, με το στήσιμο δημοπρατηρίων ή τη συνδρομή για τη διάθεση των προϊόντων στο εξωτερικό. Παράδειγμα δεύτερο. Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο ανανεώσιμων πηγών και νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Διότι η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν έχουν καμία άλλη χώρα. Ζούμε σε ένα ευλογημένο από τη φύση περιβάλλον. Φως, ήλιος, νερό, αέρας, δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Παράδειγμα τρίτο. Τουρισμός. Μοναδικό πλεονέκτημα της χώρας. Και αυτό δεν το έχουμε αξιοποιήσει σωστά. Μπορούμε να επαναστιάσουμε τον τουρισμό σε εναλλακτικές μορφές, προσανατολισμένες την υψηλή ποιότητα και τη χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Είναι γνωστό ότι το έδαφος της Ελλάδας απαριθμεί περί τις 80 ιαματικές πηγές που αναβλύζουν διάφορες σε όλη την έκταση. Θα μπορούσαμε με λίγους πόρους, με στοχευμένη όμως προσπάθεια, να χρηματοδοτήσουμε επενδυτικά σχέδια δικτυώσεων και συνεργασιών από φορείς και εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες τουριστικές επενδύσεις, όπως εγκαταστάσεις υδροθεραπείας, δεξαμενές για ομαδικά λουτρά και άλλες σχετικές υποδομές. Προσπαθώ με παραδείγματα να σας δώσω κάποια χειροπιαστά δείγματα της αντίληψής μας για τη διασύνδεση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας με τον τριτογενή τομέα, για την ανάπτυξη που θα συμβαδίζει με την ανάκαμψη, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Θα μπορούσα να σας αναφέρω δεκάδες άλλα. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και όλοι καλούμαστε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Κανείς δεν δικαιούται να ψηφίσει παρόν, που λέμε, να λιποτακτήσει. Εδώ τολμηρές αποφάσεις θα κριθούμε όλοι από την ιστορία. Κυρίως όμως θα κριθούμε για το αν είχαμε το θάρρος να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος και να συνειδητοποιήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, την ίστατη στιγμή, ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδας. Το 2014 ούτως ή άλλως θα είναι έτος εκλογών. Θα είναι έτος μιας
ιστορικής πολιτικής ανατροπής, λέμε εμείς. Εμείς αισθανόμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη μεγάλη ιστορική ευθύνη, όμως και ξέρουμε ότι θα την αναλάβουμε εμείς, αλλά δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας. Θα χρειαστούμε τη στήριξη ευρύτερων κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων. Πάνω απ' όλα όμως θα χρειαστούμε τη στήριξη του λαού, αλλά και τη συστράτευση των δυνάμεων της παραγωγής και της δημιουργίας του τόπου μας, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας, να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος, που θα κοιτάει μπροστά, θα μπορέσει να βγάλει το λαό μας από αυτό το οράμα που ζει τα τελευταία 3 χρόνια. Και είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.